Και πάμε στο Παρίσι. Πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τα βήματα μιας Ελληνίδας στα μουσεία της Ευρώπης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την Στεφανία Τσακυράκη. Κυρία Τσακυράκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Art Therapist δηλώνεται. Να μας το εξηγήσετε λίγο και να προχωρήσουμε λίγο στο πώς βρεθήκατε στα σημαντικότερα, στα ιστορικότερα, στα πιο μεγάλα μουσεία της Ευρώπης. Και για ποιο λόγο? Πολύ ευχαρίστω. Για την ακρίβεια δηλώνω Museum Art Therapist, διότι έχω εξειδίκευση στην τέχνη των μουσείων ως θεραπευτικό εργαλείο. Με δύο λόγια, η Museum Art Therapy βασίζεται στη θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον θεραπευτή και το άτομο το οποίο έχει ζητήσει τις υπηρεσίες του. Και έπειτα είναι η χρήση της τέχνης, των καλών τεχνών, της τέχνης των μουσείων, ως εργαλείο, ως μια δίωδη επικοινωνίας ανάμεσα στο άτομο και τον εσωτερικό του κόσμο. Οπότε στην ουσία η δική μου δουλειά είναι να δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες, είτε μέσα στα μουσεία όταν αυτά είναι ανοιχτά, είτε online αυτή την περίοδο, ώστε να μπορέσει το άτομο να νιώθει ασφαλής, να επικοινωνήσει με τον εαυτό του μέσα από έναν άλλο τρόπο. Πώς μπορεί ένα έργο τέχνης να αποτελέσει την διέξοδο ενός ανθρώπου από ένα προσωπικό του πρόβλημα? Την διέξοδο δεν ξέρω αν μπορέσει να την προκαλέσει. Αυτό που ξέρω είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να δει ίσως λίγο πιο από ένα πιο ευρύ πρίσμα τη σχέση του με αυτό το πρόβλημα. Επομένως, μπορεί να αναζητήσει τους λόγους τους οποίους πιθανώς δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα, πώς νιώθει γι' αυτό και πάντοτε σε σχέση με αυτό, με το συναίσθημα, διότι τα έργα τέχνης αυτό που κάνουν είναι ότι μας καθρεφτίζουν. Καθρεφτίζουν αυτό που έχουμε μέσα μας, αν φυσικά αποφασίσουμε να περάσουμε χρόνο μαζί τους και να μην μείνουμε στο μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Έχετε βρεθεί στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης, σωστά, κυρία Τσακυράκη? Είχα αυτή τη τιμή και τη χαρά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο Παρίσι. Μόνιμη κάτοικο, σωστά? Ακριβώς. Σίγουρα η τέχνη μέσα σε μια περίοδο πανδημίας και κορονοϊού έχει επηρεαστεί. Τα μουσεία παραμένουν κλειστά. Εδώ και 4 μήνες. Εδώ και 4 μήνες. Και αυτή η διέξοδος εντός εισαγωγικών των ανθρώπων προς την τέχνη έχει αποκλειστεί κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχει αποκλειστεί, άμα δεν θέλουμε εμείς να θεωρούμε ότι έχει αποκλειστεί. Διότι και στην art therapy και γενικότερα θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι να κρατάμε μέσα μας το πνεύμα του καλλιτέχνη, αυτή την τρέλα του καλλιτέχνη, αυτό το να αναζητάει τρόπους να δημιουργήσει εκεί που φαίνονται εμπόδια, να ξεπεράσει το φόβο της λευκής σελίδας και να ρηχτεί στη δημιουργία. Επομένως και εγώ ίδια, καθώς μόλις τελείωσα την ειδίκευσή μου, το όνειρο ήταν να προτείνω project σε μουσεία για να κάνουμε ένα συνδυασμό τέχνης και ευεξίας. Τα μουσεία είναι κλειστά, οι άνθρωποι ασχολούνται με την επιβίωση του πολιτισμού. Επομένως και εγώ αποφάσισα να περάσω στο διαδικτυακό κόσμο και να δούμε εκεί πέρα τι δημιουργίες μπορεί να υπάρχουν και τι προοπτικές. Και αυτό είναι το οποίο θα ήθελα πραγματικά να πω μέσα από την εκπομπή σας στον κόσμο, να μην περιμένουμε να ανοίξουν τα μουσεία. Αν η τέχνη και πολλά μουσεία βέβαια, και πολλά μουσεία ανοίγουν τις διαδικτυακές τους πόρτες. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Διευθύνσεις μουσείων δηλαδή έχουν προβεί σε αυτές τις ενέργειες, αυτές τις πρωτοβουλίες και πολλοί είναι αυτοί που έχουν ανταποκριθεί. Ακριβώς. Και κυρίως μουσεία της Αμερικής και μερικά μουσεία της Ευρώπης. Θεωρώ και πολύ ταπεινά το λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε προς αυτό το δρόμο και πραγματικά εγώ μέσα από την εκπομπή σας δίνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα ελληνικά μουσεία τέχνης να συνεργαστούμε εθελοντικά από τη μεριά μου για να προσφέρουμε στους Έλληνες στιγμές τέχνης που σε αυτούς τους καιρούς μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ και επίσης μπορούν να στηρίξουν και τους πολιτιστικούς φορείς. Μάλιστα. Η παρουσία σας σε ένα μουσείο διαρκεί πόσες ώρες? Είναι μια απορία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ όμορφη ερώτηση. Ανάλογα το σκοπό, για ένα project που είχα που ταξίδεψα σε 7 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης για να φωτογραφίσω, περνούσα από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο, 8 ή 10 ώρες. Αλλά δεν είναι δουλειά. Αγαπημένο μουσείο της κυρίας Τσακυράκη? Αγαπημένο μουσείο είναι στην Αυστρία, το μουσείο Hundert Wasser, όπου μάλιστα δεν επιτρέπονται φωτογραφίες, αλλά εκεί μέσα πραγματικά είναι ένας χώρος στον οποίο βιώνεις τον καλλιτέχνη, τον γνωρίζεις και αυτό που είχε πει και ο ίδιος είναι ότι κάθε έργο τέχνης πρέπει να είναι σαν μια εκκλησία εκεί πέρα που μπορείς να σταθείς, να κάνεις διαλογισμό, να βρεθείς με τον εαυτό σου. Μάλιστα. Οπότε... Κυρία Τσακυράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.